Γεια σας, είμαστε από το Ζιζάνιο News. Μαζί μας έχουμε την σκηνοθέτη. Σκηνοθέτητα. της ταινίας Ο Δρόμος μας. Βαλασία. Ντόντουλου. Και έχουμε κάποιες ερωτήσεις να κάνουμε ίσως. Αρχικά μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για την ταινία σας. Ναι, λοιπόν, η ταινία δημιουργήθηκε πέρσι. Ήταν η διπλωματική μου εργασία για το μεταπτυχιακό στη σχολή του Ιωνίου Πανεπιστημίου Τεχνών, Ήχου και Εικόνας. Τη δημιούργησα όσο δούλευα σε σχολεία. Ήταν η περίοδος που είχε γίνει το συμβάν με τον Κώστα Φραγκούλη που δολοφονήθηκε από έναν αστυνομικό. Και τα παιδιά με βοήθησαν να μάθω τη τσιγκάνικη γλώσσα, το Ρωμά, τη γλώσσα Ρωμανή. Και έτσι έγραψα τους στίχους του τραγουδιού και κατόπιν το animation, δημιουργήσα το animation. Εσείς τραγουδάτε. Ναι. Έχετε υπέροχη φωνή. Άρα αυτή ήταν η έμπνευσή σας, τα παιδιά. Ναι, το περιστατικό που έγινε με τον Κώστα Φραγκούλη και γενικώς η Ρωμά. Okay. Τι μήνυμα θέλει να περάσει η ταινία σας? Το να γίνει η κοινωνία μας πιο συμπεριληπτική, θα έλεγα. Πώς καταλήξατε σε αυτό το επάγγελμα? Το animator, ας πούμε. Ναι, ναι. Έκανα διαφορετικά πράγματα. Είμαι καστικός από την πρώτη μου σχολή. Και έψαχνα τρόπο να συνδυάσω τη μουσική. Παίζω επίσης μουσική και επαγγελματικά. Οπότε έψαχνα τρόπο να τα συνδυάσω αυτά τα δύο και έγινε μέσω του animation. Είχατε κλείσει από μικρή ηλικία σε αυτό το κλάδο της παραγωγής animation και... Έκανα από μικρή πολλά, δηλαδή έγραφα τα δικά μου τραγούδια, έγραφα τα δικά μου παραμύθια, έπαιζα θέατρο, έκανα πολλά και διάφορα, οπότε το animation τα συνδυάζει όλα και ήταν ένας καλός τρόπος για μένα να τα κάνω όλα αυτά μαζί. Ποιο είναι το αγαπημένο σας πράγμα στη δουλειά σας? Ότι μπορείς να δημιουργήσεις τον κόσμο από το μηδέν. Τέλειο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.